Μετά από τις 6, εγώ ήμουν μέσα, έβλεπα τηλεόραση και δεν είχα κλείσει το. Ξαπλώσει. Μετά τις 6 φωνάζει η γειτόνισσα. Μετά αργότερα βγήκα. Όταν βγήκα, το σπίτι είχε πλημμυρίσει μέσα. Εφιαλτικές στιγμές έζησαν χθες οι κάτοικοι της περιοχής της Βελίκας. Το ποτάμι που ξεχύλισε προκάλεσε αρκετά σοβαρά προβλήματα, πλημμυρίζοντας ακόμα και τα σπίτια. Εδώ μέσα δεν άφησε τίποτα δεν είναι. Αυτό πρέπει να ξεχύλισε γύρω στις 6.30 ώρα. Δεν κράτησε πολύ. Ήταν 15 με 20 λεπτά, αλλά ήταν αρκετό να κάνει την καταστροφή του. Και μιλάμε καταστροφή μεγάλη. Αυτό το σπίτι εδώ πέρα που βλέπεις είναι μέχρι τα παράθυρα πάνω γεμάτο νερό. Τώρα περιμένω να δω τι θα κάνουμε, γιατί οι άνθρωποι είναι στην Αθήνα. Το ίδιο και αυτό εδώ πέρα το σπίτι. Το ίδιο και το άλλο εδώ πέρα το σπίτι. Όλα τα σπίτια είναι πλημμυρισμένα. Και το δικό μου εκεί πέρα πλημμυρισμένο είναι. Βέβαια γίνανε ζημιές. Τώρα τι, εγώ εδώ μέσα τώρα συμμαζεύω. Έλα μέσα να δεις τι γίνεται. Η χθεσινή μέρα και νύχτα ήταν τρομακτική για τους κατοίκους της περιοχής της Βελίκας. Οι καταστροφές στις καλλιέργειες αρκετές. Μισό μέτρο νερό είχε εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχει μισό μέτρο νερό. Α, εδώ σώσαμε τα ζωντανά μας όλη τη νύχτα. Το μόνο που μπορέσαμε να σώσουμε ήταν τα ζωντανά. Ξεχύλισε από πάνω το ποτάμι. Όταν ξεχυλίζει κάτω, φεύγει. Ξεχύλισε από πάνω το ποτάμι. Πάνω από τη Βελίκα, που εκεί στη στροφή πρέπει, δεν ξέρω, δεν βγήκα πάνω. Και έρχονταν από εδώ πλημμύρα, θάλασσα. Εδώ τα παιδιά που έχουν φράουλα βάλει το σπίτι από εκεί είναι ένα μέτρο νερό. Η αγανάκτηση του κόσμου μεγάλη. Την στιγμή μάλιστα που τα προβλήματα είχαν επισημανθεί, όπως τονίζουν χαρακτηριστικά. Ήρθε η πυροσβεστική χθες το βράδυ και άδειασε τα νερά. Οι φράχτες όλοι, άμα τους δεις να πάρεις φωτογραφία, έχουν πέσει όλοι κάτω. Έχουμε κάνει αναφορά στην ομαρχία. Έχω τα χαρτιά, μπορώ να σας τα δείξω, να τα δείξετε, να τα δώσετε στον εισαγγελέα, να επέμβει αυταπάγγελτα ο εισαγγελέας. Το κράτος αυτό, 35 χρόνια τη μεταπολίτευση, έχει πάει 200 χρόνια πίσω. Αυτοί που το κυβερνάνε πρέπει όλοι τους από την κορυφή μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση να σηκωθούν και να φύγουν. Την έχουν κάνει την Ελλάδα Ουγκάντα. Κύριε, θέλω όμως να δείξω μέχρι που είχε ανέβει το νερό. Βλέπεις το σημάδι. Βλέπεις το σημάδι μέχρι που είχε ανέβει το νερό. Γεμάτο η πόλη, γεμάτο. Έχει πάει ένα μέτρο νερό και... Δεν μπορώ μόνο μέσα. Πού να μπεις μέσα εδώ πέρα, θα θέλεις... Οι κάτοικοι της Βελίκας είχαν προχωρήσει σε αίτηση προς την Ομαρχία με την παράκληση από το 2008 να ελεγχθεί άμεσα η κήτη του ποταμού Βελίκα, διότι από την γέφυρα μέχρι τη θάλασσα έχουν φυτρώσει δέντρα και καλάμια και υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας. Αυτό ανέφεραν σε επιστολή τους. Στην απάντηση που είχε έρθει από την Ομαρχία και την οποία υπογράφει ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Παναγιώτης Γιαννακέας, σημειωνόταν λοιπόν χαρακτηριστικά. Στον ποταμό Βελίκα έγινε καθαρισμός με μηχανήματα της Νομαρχίας Μεσσηνίας, όπου αυτό ήταν εφικτό. Διαπιστώθηκε όμως ότι το τμήμα που βρίσκεται πριν από την εκβολή του στη θάλασσα και σε μήκος περίπου 500 μέτρων χρήζει καθαρισμού με drag lane. Ο προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται στο ποσό των 25.000 ευρώ και κατέληγε χαρακτηριστικά. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για την εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης προκειμένου να υλοποιηθεί τον λόγο έργο από την υπηρεσία μας. Τα χαρτιά είχα κάνει αίτηση στην Ομαρχία να καθαρίσουν το ποτάμι το 2008. Στείλανε μηχανικό υπεύθυνο εδώ πέρα και έβγαλε το πόρισμά του. Το πόρισμά του γράφει ότι το ποτάμι πρέπει να καθαριστεί επιγόντως. Με ένα κόστος το 25.000 ευρώ. Ορίστε. Νομίζω ότι τα κοντήλια τους είναι για τα ποτάμια. Δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση λεφτά να καθαρίζουν τα ποτάμια. Λοιπόν, τι τα κάνουν τα λεφτά αυτά. Θα πρέπει οι υπεύθυνοι να κάτσουν και να σκεφτούν. Είμαστε ικανοί για αυτές τις θέσεις. Αν δεν είναι, να σηκωθούν και να φύγουν. Από το νερό του ποταμού που ξεχύλισε μέχρι και η εκκλησία πλημμύρισε.